Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα πάμε σήμερα το περιοδικό. Σήμερα είναι μια βαριά μέρα για πολλούς λόγους. Αυτή την ώρα λέμε το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Καρά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Κοκκινοχώρι. Φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, απλός κόσμος, αυτοί που τον αγαπούσαν και τον αγαπούν ακόμα, ούτως ή άλλως ο Βασίλης Καράς, δεν θα σβήσει ποτέ από τις μνήμες μας. Τα τραγούδια του θα είναι εδώ πάντα να μας τον θυμίζουν. Βαριά μέρα, διότι ένας 40χρονος, ο επισμηναγός Επαμενώδας Κωστέας, έχασε τη ζωή του, η τελευταία του πτήση, και κοντά στην Καλαμάτα. Ο πιλότος του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας, μόλις 40 χρονών. Σήμερα, το αδιανόητο αυτό που συνέβη, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή και ο 31 ετών Γιώργος Λιγκερίδης, ο αστυνομικός που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα στα επεισόδια του Ρέντι. Προχθές, ένας 16χρονος σκότωσε τον πατέρα του. Επικαλέστηκε ενδοοικογενειακή βία. Βία που δεχόταν αυτός, ο άλλος του αδερφός και η μητέρα του. Και σήμερα ακούμε για έναν άλλον 18χρονο τώρα, ο οποίος μέσα στο σπίτι του, στη Νέα Σμύρνη, μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της φίλης του και της γιαγιάς του, κάρφωσε με ψαλίδι στο στήθος τον 16χρονο αδερφό του. Αδερφό σκότωσε αδερφό. Επικαλέστηκε φασαρία και μία διχογνωμία που είχαν για μία μπλούζα. Οι γείτονες λένε ότι οι φασαρίες γινόντουσαν συχνά και είχε ξανακαλεστεί η αστυνομία. Αυτά τα δύο περιστατικά με τους εφήβους δεν ξέρω αν θα πρέπει να μας χτυπήσουν καμπανάκι. Είναι πολύ βαριά. Παρατηρούμε, βλέπουμε έξαρση της οικογενειακής, της ενδοοικογενειακής βίας. Και ζητήσαμε από την ψυχολόγο και υποψήφια διδάκτορ ιατρικής, την κυρία Έλενα Σολταρίδου, να μας μιλήσει γι' αυτό. Θα ακούσετε στο ηχητικό να μας λέει ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση της βίας και των κρουσμάτων βίας σε ηλικίες μεταξύ 8 και 14 ετών. Τα ποσοστά της βίας σε αυτές τις ηλικίες αγγίζουν το 52%. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια μεγάλη έξαρση βίας και παραβατικότητας μέσα στις οικογένειες. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων της βίας και σε ηλικίες μεταξύ 8 και 14 ετών. Φανταστείτε ότι τα ποσοστά στην αύξηση της βίας σε συγκεκριμένες ηλικίες αγγίζουν περίπου το 52%. Στα συγκεκριμένα παραδείγματα που μου αναφέρετε, στα συγκεκριμένα γεγονότα, είναι δύο διαφορετικά γεγονότα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, στο ένα έχουμε την βία ανάμεσα σε δύο αδέλφια. Το γεγονός ήταν ότι υπήρχε αφορμή, η μπλούζα, έτσι όπως διάβασα όμως γρήγορα, με ένα πολύ γρήγορο ανάγνωσμα, παρατήρησα ότι υπήρχε και ιστορικό. Δηλαδή διάβασα ότι ο 16χρονος στο παρελθόν είχε χτυπήσει με σιδηρογροθιά τον αδελφό του, ότι ο αδελφός του είχε αμυνθεί με μαχαίρι. Άρα νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε ένα αντίστοιχο γεγονός μέσα στην οικογένεια. Στην περίπτωση του 16χρονου που σκότωσε τον πατέρα του βλέπουμε ένα άλλο προφίλ. Δηλαδή βλέπουμε ένα προφίλ ενός ανήλικου, ο οποίος από ό,τι διάβασα έμενε με τον πατέρα του λόγω οικονομικών προβλημάτων, γιατί η μητέρα του δεν μπορούσε να τον πάρει μαζί του, ο οποίος πατέρας χρησιμοποιούσε ύβρις ή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και είχε μια σχεδόν κακοποιητική συμπεριφορά και μια προσβλητική στάση προς την οικογένεια. Άρα βλέπουμε το προφίλ ενός 16χρονου, ο οποίος λειτουργεί οριακά αμυντικά, εντός εισαγωγικών να το βάλουμε, προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και μπαίνει στη διαδικασία να τιμωρήσει, ας πούμε, τον πατέρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά προφίλ ανθρώπων, καταστάσεων και συμπεριφορών. Προφανέστατα βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση της βίας και των κρουσμάτων βίας. Τώρα, προφανέστατα επίσης έχουμε κάθε δικαίωμα να σκεφτούμε «μα γιατί, γιατί τώρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο, πού είναι τα όρια» ή «τι μπορούμε να κάνουμε». Εγώ θα σας έλεγα επίσης ότι το 2022 διάβασα κάπου ότι
Η ελληνική αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί 11.500 δικογραφίες σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας. Μιλάμε για 30 περιστατικά τη μέρα. Είναι ένας απίστευτος αριθμός. Άρα σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν και πρέπει να μας προβληματίσουν. Πώς γεννιέται τώρα αυτή η βία? Τι είναι αυτό που την κάνει να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, να εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο? Εξαιρετική ερώτησή σας. Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην οικογένεια. Άρα, εάν με κάτι πρέπει να ασχοληθούμε, είναι η οικογένεια. Η βία, η ενδοοικογενειακή βία, πολύ περισσότερο με πρωταγωνιστές ανηλίκους, είναι ένα σύνθετο, πολύπλευρο κοινωνικό πρόβλημα. Άρα, θα πρέπει να εστιάσουμε στην οικογένεια. Γιατί συμβαίνει, αν υπάρχει ιστορικό βίας στην οικογένεια, να εστιάσουμε στα πρότυπα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετήσουμε το πρότυπο και να έχουμε στο μυαλό μας εμείς ότι οι γονείς είμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας. Δυστυχώς, άλλοτε προς αποφυγή και άλλοτε προς μίμηση. Άρα, μια πολύ βασική ερώτηση είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους θύτες, πρέπει να αναρωτηθούμε εμείς τι είμαστε για τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν τους απαξιώνουμε, θα τους μάθουμε είτε να απαξιώσουν, είτε να δεχθούν απαξίωση. Αν τους χτυπήσουμε, θα τους μάθουμε είτε να χτυπάνε, είτε να ανεχθούν τη βία. Άρα, πριν αναζητήσουμε τη συμπεριφορά των ανηλίκων, νομίζω ότι όλα τα βήματα οδηγούν στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους. Προσέξτε τα στοιχεία. Αύξηση της βίας σε ηλικίες μεταξύ 8 και 14 ετών. Τα ποσοστά της βίας σε αυτές τις ηλικίες αγγίζουν το 52%. Και το 2022 η ελληνική αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί 11.500 περιστατικά βίας. Στην προεφηβεία και στην εφηβεία τα παιδιά αναζητούν την ταυτότητά τους, αναζητούν την επιβεβαίωση και το αίσθημα του ανήκειν, και αν ο γονέας μάθει και εκπαιδεύσει το παιδί και του δώσει την αναγνώριση, δεν θα ψάξει να την βρει κάπου αλλού, μας λέει η κυρία Σολταρίδου. Είναι και μόδα, είναι και ένα είδος μόδας. Βλέπουμε τα τραγούδια, τα σύγχρονα τραγούδια. Βία, ναρκωτικά, λεφτά, γυναίκες. Είναι και ένα είδος μόδας. Ή εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, ότι αυτή η γενιά, η προηγούμενη, μεγαλώνει παιδιά τα οποία είναι μέσα σε αυτό το κλίμα? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Είναι μια αναζήτηση προτύπων που πολύ συχνά τα παιδιά δεν την έχουν μέσα στην οικογένεια, δεν το έχουν πολύ ισχυρό το πρότυπο. Επίσης είναι μια ηλικία, η ηλικία της προεφηβείας και της εφηβείας, που τα παιδιά αναζητούν την ταυτότητά τους, χτίζουν την ταυτότητά τους. Άρα φανταστείτε ότι προσπαθούν να ανήκουν κάτι. Εάν το παιδί επίσης δεν είναι γεμάτο από ερεθίσματα ή δεν νιώθει ένα αίσθημα πληρότητας μέσα στην οικογένεια, θα αναζητήσει επιβεβαίωση, θα αναζητήσει αναγνώριση, θα αναζητήσει το αίσθημα του ανήκειν κάπου αλλού. Αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας, με το αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει θόρυβο, με τον τραγουδιστή ο οποίος θα φορά ένα πολύ μοδάτο ρούχο, αυτό θα είναι πρότυπο σε κάποιον ο οποίος το αναζητά ή αναζητά την επιβεβαίωση μέσα από εκεί. Άρα ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε, ότι θα πρέπει όλα να γυρίσουν στην οικογένεια. Δηλαδή, εάν ο γονέας παρέχει ή μάθει ή εκπαιδεύσει το παιδί να δίνει την αναγνώριση το ίδιο στον εαυτό του, δεν θα αναζητήσει μια μάρκα για να εισπράξει την επιβεβαίωση και την αναγνώριση από τους άλλους. Είναι υπέροχες οι μάρκες. Αρκεί να μην τις αναζητούμε σαν τρόπο για να εισπράξουμε τον μπράβο. Κανένας δεν θα αναγνωρίσει στον εαυτό του τίποτα εάν δεν το αναγνωρίσει ο ίδιος. Κανένας δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να καταλάβει την αναγνώριση που θα του δώσουν οι άλλοι, αν δεν τη δώσει ο ίδιος.
Εμείς είμαστε το Α και το Μέγα. Η βία είναι ταξική? Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Νομίζω ότι θα σας έλεγα ότι θα ήμασταν μονοδιάστατοι αν απαντούσαμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Συχνά σχετίζεται με τις τάξεις. Συχνά επίσης βρίσκει την... μπαίνει σε μια διαδικασία να αναπαραχθεί μέσα σε μια τάξη, μέσα σε μια, σε μια διαφορά τάξεων. Νομίζω θα επιμείνω πάρα πολύ στο κομμάτι των κοινωνικών διαφορών. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος νιώθει ότι στερείται πράγματα, του είναι πολύ πιο εύκολο να αναπαράγει βία, γιατί ουσιαστικά νιώθει ζήλια, νιώθει θυμό, νιώθει τη διαφορετικότητά του. Μας λέει η κυρία Σολταρίδου ότι οι γονείς φοβούνται να ζητήσουν τη βοήθεια ενός ειδικού, ενός ψυχολόγου, γιατί νομίζουν ότι θα χαρακτηριστούν ως αποτυχημένοι. Και η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί, όταν παρατηρεί συγκεκριμένες συμπεριφορές, άλλοτε βίαιες και άλλοτε, προσέξτε, έντονα φιλικές, είναι να ζητήσει βοήθεια. Ρωτάμε λοιπόν την κυρία Σολταρίδου, παρατηρούμε ότι σε πολλές οικογένειες τα παιδιά μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί, οι έντονοι καυγάδες? Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός? Πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να μην φοβηθεί. Ξέρετε, οι γονείς πολύ συχνά σκεφτόμαστε ότι αν ζητήσουμε βοήθεια ενός επιστήμονα, ενός ψυχολόγου, ενός κοινωνικού λειτουργού, ενός ψυχιάτρου, ενός παιδοψυχολόγου, θα χαρακτηριστούμε ως αποτυχημένοι ή θα σκεφτούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το μεγαλύτερο η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να παρέχει ένας γονέας στο παιδί είναι όταν βλέπει, όταν παρατηρεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες είναι άλλοτε βίας, άλλοτε έντονα θυμικές, να ζητήσει βοήθεια. Δεν μπορούμε να λέμε στα παιδιά μας να μην φοβούνται τους ψυχολόγους ή να μην φοβούνται να μιλήσουν ή να επικοινωνήσουν ένα πρόβλημα όταν εμείς οι ίδιοι φοβόμαστε ή διστάζουμε να ζητήσουμε βοήθεια. Υπάρχουν πλέον τα σχολεία, υπάρχουν δομές που δημιουργούν, που οργανώνουν ομιλίες από ψυχολόγους, από κοινωνικούς λειτουργούς, από την ελληνική αστυνομία. Και δυστυχώς, με πολύ μεγάλη λύπη μου θα σας πω, ότι πολύ συχνά υπάρχουν μετρημένοι άνθρωποι μέσα σε αυτές τις ομιλίες. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για εμάς. Γιατί όταν εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει ήδη δημιουργηθεί. Ας λειτουργήσουμε προληπτικά. Αυτοφροντίδα δεν είναι μόνο να φροντίσουμε την υγεία μας ή να πάμε στο γυμναστήριο. Αυτοφροντίδα είναι να εστιάσουμε στα πράγματα τα οποία και μέσα στην οικογένειά μας και μέσα στον ίδιο μας το νου μπορεί να δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα. Και να σας πω και κάτι. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός ανθρώπου είναι μέσα στο κεφάλι μας. Ας γίνουμε εμείς σύμμαχοι του εαυτού μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε. Συγκεκριμένες συμπεριφορές, άλλοτε βίαιες και άλλοτε έντονα θυμικές, είναι συμπεριφορές που θα πρέπει ενδεχομένως να μας χτυπήσουν το καμπανάκι. Και το αν θα ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα χαρακτηριστούμε ως αποτυχημένοι. Σε καμία περίπτωση. Ήταν η κυρία Έλενα Σολταρίδου, ψυχολόγος, υποψήφια διδάκτορ ιατρικής.